Μπράβο στην Πόπη και στην Κατερίνα που είπανε όχι στο παράλογο. Μπράβο στα κορίτσια και ειδικότερα στην Πόπη που παρακολούθησα την Κατερίνα, δεν την είδα πώς αρνήθηκε. Αλλά η Πόπη αρνήθηκε με πολλά αρχιδιά. Είπε όχι, όχι, τύπου δεν πάτε να γαμηθείτε. Εγώ από την ταράτσα δεν πέφτω. Γιατί για μοντέλο ήρθα, δεν ήρθα για καραγκιούζο παίκτη. Αυτό το άθλιο επεισόδιο, το οποίο δεν ξέρω πού να το πιάσω, γιατί έχω τα νεύρα μου τώρα, έτσι. Όπου βάζουν τα κορίτσια ως κριτήριο αν θέλουν πάρα πολύ το modeling να κρεμαστούν από πάνω, χωρίς να σκέφτονται αν κάποιες η καρδιά δεν αντέξει, γιατί θα το μάθουμε μετά στην νεκροψία αυτό, όταν η άλλη κοπέλα, η Πόπη, πώς τη λένε, όχι η Χοντρούλα, η άλλη, ναι, η Πόπη, γύρισε και είπε: δεν μπορώ, η καρδιά μου. Η καρδιά μου χτυπάει πάρα πολύ. Και του λέει του διπλανού: δεν μπορώ, λες να πάθω κάτι, και της λέει ο άλλος μετά. 30 χρόνια ιατρικής πείρας που έχει, όχι ρε, δεν παθαίνεις τίποτα. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να παίρνουμε τη ζωή του άλλου στα χέρια μας, έτσι, και να είναι με ένα σκηνή κρεμασμένος από τον πέμπτο. Και μετά όταν κατέβηκε κάτω, της λέει αυτή η συχαμένη ξανθιά κυρία, δεν ξέρω πώς τη λένε, με τα κοντά μαλλιά που συμμετέχει, αγάπη μου, φοβήθηκες. Και λέει κοπέλα πάρα πολύ, τώρα η καρδούλα σου πώς είναι, και την πιάνει και κάνει, αχ ρε μωρό μου. Και αυτή με άλλο επιστημονικό κριτήριο έβαλε το χέρι της πάνω από την μπλούζα της Ελληνής που κόντεψε να πεθάνει από ανακοπή και της είπε «Αχ ρε μωρό μου». Από εκεί και πέρα αυτή η δυσάρεστη επιτροπή μετά το σημερινό χάνει κάθε πλάκα του GNTM, έτσι, που κάθονται οι τέσσερις φακλανοβιομηχανίες στο κεφάλι πάνω στα σκαμπό τους και κοιτάνε τον ουρανό λέγοντας κάτι αμερικάνικα η Καγιά και η άλλη η ψεύτρα η Ιλιάνα που γυρνάει και λέει «Αχ, αχ, δεν έπρεπε να της μιλήσεις». Και η άλλη δίνει την ψυχή της επάνω και κλαίει. Άλλα βλαμμένα αυτά που πάνε και κρεμιούνται από τα ταράτσες για να δείξουν πόσο θέλουν το modeling, έτσι. Λοιπόν, και κάνουν όλο αυτό το ψέμα. Ο Σκουλός είπε τη μαλακία τη μεγάλη. Όποιος ένα μικρό βήμα στην ταράτσα, στην κατηφόρα, στον κρεμό, ένα μεγάλο στο σπίτι του GNTM, γιατί ως γνωστόν το σπίτι του GNTM, μαλάκα, μιλάμε για τη μεγάλη ευκαιρία της ζωής του κόσμου, έτσι. Δηλαδή, τα συμβόλαια μετά με τη Vogue θα έρθουν το ένα πίσω από το άλλο. Τα κορίτσια θα είναι haute couture μοντέλα. Θα αλλάξει η ζωή τους αυτών και των οικογενειών τους. Θα φέρουν φως στο χωριό τους, στη μακρινή Ζιμπάμπουε. Κατάλαβες. Και ο Σκουλός είπε, και είπε τη μεγάλη τη φιλοσοφία και η Ιλιάνα του είπε: «Γουάου, ρε μαλάκα, πώς τα λες, έτσι είσαι καταπληκτικός. Μπράβο σου». Και η Βίκη έλεγε συνέχεια: «Αγάπη μου, το έχεις, το έχεις. Καλά, δεν το πιστεύω, δεν το κάνει. Πού είναι, πού είναι. Φάρτε τα παιδάκια σας να σκαρφαλώσουν τις ταράτσες στα 18 τους και στα 20. Δεν το πιστεύω το επεισόδιο αυτό. Αλήθεια δεν το πιστεύω. Και ξεκινήσαν τα χιουμοριστικά σχόλια στο Facebook. Καλά κάνουνε. Έχει και την πλάκα του. Αλλά πλάκα δεν έχει όταν ο άλλος φοβάται. Πλάκα δεν έχει όταν του βάζει σαν κριτήριο αν θα κρεμαστεί από σκοινιά για πρώτη φορά στη ζωή του. Δεν ακούω καλά. Δηλαδή, ότι είμαστε όλοι διατεθειμένοι, έτσι. Όποιος θέλει να γίνει μοντέλο, ας πούμε, ή όποιος θέλει να γίνει ηθοποιός, ή όποιος θέλει να γίνει μανάβης, το κριτήριο να είναι αν θα περπατήσει ανάποδα από μια ταράτσα. Πού βοηθάει αυτό στην πασαρέλα, είπαμε, δεν κατάλαβα. Ό,τι μαλακή Αμερικάνικη έρχεται στην κλάβα του καθεμιανού, έρχεται και την κάνει εδώ πέρα και τα κοριτσάκια το δέχτηκαν. Συγχαρητήρια βαθιά στην Πόπη και στην Κατερίνα, από τα βάθη της καρδιάς μου, που είπαν όχι στο παράλογο. Μοντέλα να γίνουν, ναι, αλλά γιατί να είναι υποψήφιες μελοθάνατες για 3 λεπτά. Δεν κατάλαβα. Και μην αρχίσετε τα σκοινιά, είναι ασφαλή, παιδιά. Υπάρχει κόσμος που έχει υποψηφοβία, υπάρχει κόσμος που φοβάται να περπατήσει πάνω σε πεζούλι. Όχι να κρεμαστεί από τον πέμπτο από που είναι, από το στο διάολο. Και με την ντουά μου να είναι κρεμασμένη από πάνω μέχρι κάτω. Πώς έγινε και αυτό η φάση όλη, για τη διαφήμιση. Μα την Παναγία δεν το έχω ξαναδεί. Άκυρο, άκυρο για πάντα. Σοκ. Σοκ. Πώς επετράπει, πώς δεν. Καταρχάς παραβιάζονται βασικά δικαιώματα. Τι θα πει, έχουν την έγκριση επειδή είναι μεγάλα κορίτσια, σοβαρά. Δεν είναι εκβιασμένες ψυχολογικά. Σοκ, μαλάκα. Απλά σοκ.